Από τη Β' Προπαιδευτική Παθολογική, λοιπόν, του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας περιγράψω τη μελέτη με θέμα τη στοχευμένη ανάλυση τριών ορμονικών συστημάτων που αναγνωρίζουν μόρια που σχετίζονται με την παρουσία και τη βαρύτητα της μη αλκοολικής λιπόδους νόσης του ύπατος. Πρόκειται για μία μελέτη που πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism με συμμετέχοντες πολλά σημαντικά μέλη ΔΕΠ του τμήματός μας, όπως ο κύριος Πολύζος, ο κύριος Κουντουράς και ο διευθυντής μου και καθηγητής κύριος Καραγιάννης. Και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το τμήμα ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ στη Βοστόνη, ως υλοποίηση της ιδέας του κυρίου Ματζόρου. Η μη αλκοολική λιπόδης νόσος του ύπατος είναι μια νόσος η οποία επιβαρύνει αφορά παγκοσμίως ένα ποσοστό της τάξης του 25 με 30% των ατόμων. Και ουσιαστικά πρόκειται για τη διήθηση του ύπατος από λιπόδη ιστό. Αυτός μπορεί να προκαλέσει την στεάτωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή και ίνωση, τη λεγόμενη στεατοϊπατίτιδα, την NASH, η οποία μπορεί να προκαλέσει κύρωση ή ακόμη και υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Για τη συγκεκριμένη νόσο, η μέθοδος εκλογής παραμένει, για τη διάγνωσή της παραμένει η υπατική βιοψία, η οποία είναι επεμβατική καθαρά μέθοδος και δυστυχώς δεν υπάρχει μια κοινώς αποδεκτή και τεκμηριωμένη φαρμακευτική αντιμετώπιση της νόσου. Έτσι λοιπόν, στη συγκεκριμένη μελέτη ελέγξαμε τρία ορμονικά συστήματα τα οποία ίσως να μπορούν να σταθούν ως βιοδείκτες για την διάγνωση της νόσου ή ακόμη και ως θεραπευτική στόχη για την αντιμετώπιση της. Το πρώτο ορμονικό σύστημα είναι αυτό που προκύπτει από τη μεταμεταφραστική διαδικασία του πεπτιδίου του προγλουκαγόνου και αφορά ορμόνες όπως το γλουκαγόνο, GLP-1, GLP-2, η οξυντομοτουλίνη, η γλαισίνδιν και η MPGF, το μείζον θράψιμα του προγλουκαγόνου. Συγκεκριμένα για το GLP-1 γνωρίζουμε ότι διεγείρει την έκρηση ινσουλίνης, μειώνει την όρεξη και επιβραδύνει τη γαστρική κένωση, ενώ σε απουσία του εμφανίζεται παχυσαρκία και αντίσταση στην ινσουλίνη, καταστάσεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος. Και από τη βιβλιογραφία τονίζεται ιδιαίτερα τελευταία ότι οι αγωνιστές των υποδοχέων του GLP-1 μπορούν να σταθούν ως πιθανοί φαρμακευτικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση της νόσου. Το δεύτερο ορμονικό σύστημα περιλαμβάνει τις φολιστατίνες και τις ακτιβίνες, ορμόνες οι οποίες εκρίνονται φυσιολογικά από τις γονάδες, την υπόφυση, τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, τα ενδοθυλιακά κύτταρα και τα κύτταρα του ύπατος ή του δέρματος. Και φαίνεται ότι εξαρτώνται από τα επίπεδα ενέργειας στον οργανισμό, επηρεάζουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη και τη διαδικασία της φλεγμονής, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη μη αλκοολική λιπόδη νόσου του ύπατος, ίσως να σχετίζονται με την εξέλιξη της νόσου. Έχει αποδειχτεί ότι η active NA είναι αυξημένη σε NAS και η φολιστατίνη επίσης σχετίζεται ανεξάρτητα με την NAS, ενώ δεν γνωρίζουμε στοιχεία. Δεν έχει εξεταστεί η φολιστατίνη like 3 και η Activin B. Το τρίτο ορμονικό σύστημα περιλαμβάνει τον ινσουλινόμορφο αυξητικό παράγοντα 1 και τις ορμόνες που επηρεάζουν τη βιοδιαθεσιμότητά του. Και γνωρίζουμε ότι ο παράγοντας αυτός βελτιώνει την υπατική φλεγμονή και ίνωση, αναστέλλοντας την ενεργοποίηση των αστεροειδών κυττάρων του ύπατος. Χαμηλά επίπεδά του εντοπίζονται σε ασθενείς με NAS ή σε αυτούς με φλεγμονή ή ίνωση, συγκριτικά με άλλους που έχουν υπιότερα ή καθόλου ιστολογικά ευρήματα. Η συνδετική πρωτεΐνη του 3 του ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα είναι αυξημένη σε ασθενείς με NAS και δεν υπάρχουν μελέτες που να έχουν διερευνήσει αν τα κυκλοφορούντα ολικά ή άθικτα επίπεδα των συνδετικών πρωτεΐνων του ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα μεταβάλλονται στην ΑΦΛΙΤ.
Σκοπός λοιπόν της παρούσας μελέτης ήταν να υπολογιστούν τα κυκλοφορούντα επίπεδα αυτών των ορμονών σε ασθενείς με αρχικά στάδια της νόσου, σε ασθενείς με προχωρημένα στάδια της νόσου, αλλά και να ελεγχθεί αν τα κυκλοφορούντα ή τα υπατικά επίπεδα κάποιων από αυτές τις ορμόνες σχετίζονται με την ιστολογική βαρύτητα της ναύλιδα. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά διενεργήθηκαν τρεις μελέτες. Η πρώτη περιλάμβανε ασθενείς με ναύλιδα αρχικό στάδιο και μάρτυρες, οι οποίοι προέρχονταν από τη Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και υποβλήθησαν σε υπέρηχο ύπατος και δοκιμασία ανοχής γλυκόζης. Η δεύτερη μελέτη περιλάμβανε ασθενείς με ΝΑΣ επιβεβαιωμένη με βιοψία και μάρτυρες από τη Β' Παθολογική Κλινική και το Ενδοκρινολογικό Τμήμα του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Και η τρίτη μελέτη αφορούσε δείγματα που προέρχονταν από βιοαποθήκη και προορίζονταν για την εκτίμηση της υπατικής έκφρασης γονιδίων για τις ορμόνες που περιγράψαμε στα τρία αυτά συστήματα. Όπως βλέπουμε από τον πίνακα, σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών που συμμετείχαν στις δύο ομάδες για την πρώτη μελέτη και παρόμοια είναι και για τη δεύτερη μελέτη, βλέπουμε ότι οι ασθενείς με μία αλκοολική λιπόδη νόσου του ύπατος είχαν σημαντικά αυξημένο BMI, περίμετρο ισχύων και τρανσαμινάζες συγκριτικά με τους μάρτυρες, επίσης σημαντικά αυξημένη ινσουλίνη και γλυκόζη, όπως επίσης και αυξημένο δίκτυο αντίστασης στην ινσουλίνη και γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Σημαντικά μεγαλύτερες ήταν οι τιμές της MPGF για τα άτομα με μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος, συγκριτικά με τα controls. Και εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η γλαϊσέντιν ήταν σημαντικά χαμηλότερη στα άτομα με ναύλιδα κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης. Κάτι που υποδηλώνει τη χειρότερη μεταγευματική απόκρισή τους. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αποτελέσματα της δεύτερης μελέτης, η Follistatin Like 3 ήταν σημαντικά υψηλότερη για τους ασθενείς με στεατοϊπατίτιδα σε σχέση με την απλή στεάτωση και με τους μάρτυρες. Το ίδιο ίσχυε για την Activin B. Ενώ οι παχύσαρκοι μάρτυρες συγκριτικά με τους αδύνατους μάρτυρες είχαν σημαντικά αυξημένο ινσουλινόμορφο αυξητικό παράγοντα, όπως επίσης και συνδετική πρωτεΐνη του ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα 4. Το πηλίκο που εκφράζει τη βιοδιαθεσιμότητα του ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα ήταν σημαντικά αυξημένο στους ασθενείς με ΝΑΣ συγκριτικά με τους μάρτυρες. Συγγνώμη, συγκριτικά χαμηλότερο. Επιπλέον, φάνηκε ότι για το adjustment, την προσαρμογή σε σχέση με σημαντικούς συγχυτικούς παράγοντες, εξακολουθούσε να ισχύει σημαντική σχέση τόσο για την Follistatin Like 3, όσο και για το πηλίκο της βιοδιαθεσιμότητας του ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα. Και πιο ισχυρές συσχετήσεις με παραμέτρους παχυσαρκίας ή υπατικής λειτουργίας παρατηρήθηκαν για την Follistatin Like 3 και για το πηλίκο βιοδιαθεσιμότητας του IGF. Αρκετά σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η Follistatin Like 3 ήταν επίσης σημαντικά αυξημένη για τους ασθενείς που είχαν σημαντικού βαθμού στεάτωση, για αυτούς που παρουσίαζαν λοβόδι ή πηλαία φλεγμονή συγκριτικά με αυτούς που δεν είχαν, ενώ το πηλίκο της βιοδιαθεσιμότητας του ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα ήταν σημαντικά χαμηλότερο για αυτούς που είχαν ίνωση συγκριτικά με αυτούς που δεν είχαν. Και αυτές οι σχέσεις για τη Follistatin Like 3 με adjustment για τους σημαντικούς συγχυτικούς παράγοντες του BMI, της ηλικίας και του φύλου παρέμεναν επίσης στατιστικά σημαντικές. Έτσι λοιπόν με μία επιπλέον ανάλυση καταλήξαμε στο ότι η Follistatin Like 3 είχε μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα στο να διαφοροποιεί την άφλιντα από την υγιή κατάσταση και την απλή λιπόδη διήθηση του ύπατος από την στεατοϊπατίτιδα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ποσοστά έκφρασης των γονιδίων που εξέφραζαν τις ορμόνες που ελέγξαμε, φάνηκε ότι
για τους ασθενείς που είχαν NAS, είχαμε σημαντικά αυξημένα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου της ακτιβίνης A, B και του υποδοχέα του ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα. Συμπερασματικά, λοιπόν, φάνηκε ότι υπήρχαν υψηλότερα επίπεδα MPGF νηστείας και χαμηλότερα επίπεδα γλυσέντιν κατά τις δοκιμασίες ανοχής γλυκόζης στα αρχικά στάδια της μη αλκοολικής λιπόδης νόσου του ύπατος, τα οποία αντανακλούν και την εξασθένιση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη. Στους ασθενείς με προχωρημένα στάδια της νόσου, τα επίπεδα της follistatin like 3 ήταν υψηλότερα συγκριτικά με των μαρτύρων, και μάλιστα ήταν υψηλότερα για την στεατοϊπατήτιδα από ό,τι για την απλή στεάτωση, όπως και, επίσης και για πυλαία ή λοβόδη φλεγμονή. Επομένως, θα μπορούσε να σταθεί ως μη επεμβατικός δείκτης διάγνωσης της NAS και της υπατικής φλεγμονής. Και το πυλίκο έκφραση στη βιοδεθισμότητα του ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα είναι χαμηλότερο σε NAS με ίνωση, υποδεικνύοντας και πιθανή μείωση της βιοδεθισμότητας του παράγοντα κατά την εξέλιξη της νόσου. Επομένως, καταλήξαμε στο ότι ίσως αυτές οι ορμόνες να μπορούν να σταθούν ως διαγνωστικοί δείκτες ή ως θεραπευτικοί στόχοι για την αντιμετώπιση της νόσου, κάτι το οποίο αναμένεται να επιβεβαιωθεί και από μεγαλύτερες μελέτες. Σε ό,τι αφορά τώρα τα δυνατά και αδύναμα σημεία της μελέτης μας, σαφώς είναι η πρωτοτυπία, ενώ ως προς τους περιορισμούς της, είναι το περιορισμένο δείγμα ατόμων των επιμέρους μελετών, το οποίο όμως ήταν ικανό για να αναδείξει στατιστικά σημαντικές διαφορές. Χρειάζονται μεγαλύτερες μελέτες διαγνωστικής ακρίβειας και σύγκριση με καθιερωμένους σύνθετους βιοδείκτες. Πρόκειται για μελέτη παρατήρησης, η οποία δεν μας επιτρέπει συμπεράσματα για την αιτιοπαθογένεια και για το να εξακριβώσουμε αν οι διαφορές των ορμονών οφείλονται σε μεταβολές στα σημεία έκρησής τους ή στην κάθαρσή τους. Και επίσης δεν είχαμε βιοψίες για τους ασθενείς της μελέτης νούμερο 1, όπως επίσης και για τους μάρτυρες της μελέτης 2, κάτι το οποίο όμως δεν θα ήταν βιοηθικά αποδεκτό, καθώς πρόκειται για υγιείς εθελοντές. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ την κυρία Μπουτάρη για τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που παρουσίασε. Έχουμε χρόνο για 1-2 ερωτήσεις. Καθηγητής ο κύριος Καραγιάννης. Αρχικά θέλω να συγχαρώ την κυρία Μπουτάρη για την ωραία παρουσίαση, αλλά και για την όλη επιστημονική της δράση. Μετεκπαιδεύτηκε στη Βοστόνη, είναι ειδική παθολόγος, βέβαια, διδάκτορ του Πανεπιστημίου, μεταπτυχιακό κτλ. Και έκανε αυτή την πολύ ωραία εργασία. Αυτό που έχει σημασία, Χρύσα, να πούμε, είναι ότι αυτή η νόσος είναι στο 25% του πληθυσμού. Δηλαδή, είναι τεράστιο το ποσοστό. Και πολλές φορές βρίσκουμε ανθρώπους που έχουν τη νόσο και δεν αισθάνονται τίποτα. Οπότε, είναι πολύ δύσκολο να πείσεις κάποιον ο οποίος έρχεται στο ιατρείο και έχει αυξημένες τρασαμινάσεις και γάμα GT και έχει λιπόδη δίθηση του ύπατος, ενώ αισθάνεται τελείως υγιής, να κάνει βιοψία ύπατος. Ή αν πάρει και μια θεραπεία, να επαναλάβει βιοψία ύπατος. Άρα έχει τεράστια σημασία αυτό που έψαξε η Χρύσα, να βρούμε κάποιους βιοδείκτες οι οποίοι θα δείχνουν πρώτον αν υπάρχει νόσος χωρίς να υποβάλουμε τον ασθενή σε βιοψία και σε δεύτερο στάδιο αν πάρει κατάλληλη θεραπεία που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αποδεδειγμένη θεραπεία, υπάρχουν διάφορα μέχρι και στατίνες που έχουμε αποδείξει ότι οι στατίνες βελτιώνουν την νόσο. Εμείς λοιπόν με κάποιους βιοδείκτες να λέμε αν ο άνθρωπος έχει βελτιωθεί. Αλλά κυρίως αυτό ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι η νόσος είναι 25%. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Πολύ σημαντική η παρατήρησή σας και κυρίως για το ποσοστό που εμφανίζεται. Άλλη ερώτηση ή παρατήρηση. Συνάδελφος. Συγχαρητήρια για την παρουσίαση και από μένα. Ήθελα το εξής να ρωτήσω. Κάνατε μια αναφορά στην εισαγωγή της παρουσίασης σχετικά με τη συσχέτιση ανάμεσα σε ένα από τα ορμονικά συστήματα που διερευνήσατε και την κατάσταση ενέργειας ή την ανάγκη για παροχή ενέργειας. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν δεδομένα, αν έχετε στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έτσι, βιβλιογραφικά, που να συσχετίζουν τη δράση τους ή την επαγωγή της δράσης τους, τέλος πάντων, με το ενεργειακό στάτους σε επίπεδο κυταρικό, δηλαδή με πρότυπα μεταβολισμού, με ενεργειακή κατάσταση, αν υπάρχουν τέτοια δεδομένα γενικά.
Σε κυταρικό επίπεδο δεν είμαι σίγουρη, δεν μπορώ να σας πω με ακριβία. Γνωρίζω όμως ότι ναι, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι υπάρχει συσχέτιση με το status, το energy status. Έχει φανεί δηλαδή ότι επηρεάζονται τα επίπεδά τους γυναίκες με νευρογενή ανορεξία, άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα με το βάρος τους. Οπότε, επειδή έχει αποδειχθεί σε σημαντικές και μεγάλες μελέτες ότι έχουν άμεση σχέση με την ενέργεια στον οργανισμό. Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και πάλι, κυρία Μπουτάρη, για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία και μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη παρουσίαση που είναι...